Και εγώ. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια του πατέρα σας, που αποτέλεσε και τη δικαιολογημένη φυσικά αιτία για την αναβολή δύο φορές της επικύρης ερώτησης. Όπως και καλά τα δικά μας, κύριε Υπουργέ, δεν το γνώρισα. Όπως καλά γνωρίζετε, οι καταστροφές στη Σιτία είναι ανυπολόγιστες και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό. Αντίστοιχα, το ίδιο καταστροφικές ήταν και στο Ηράκλειο, στην Αγία Πελαγία, Παλιόκαστρο, Λιγαριά και αλλού, με δύο νεκρούς, για τις οποίες βέβαια θα επανέλθουμε σε ξεχωριστή επίκαιρη ερώτηση. Οι καταστροφές στη Σιτία άφησαν έναν απολογισμό που μετρά εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου, άλλων επαγγελματιών στον επισιτισμό, στον τουρισμό, αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πάθει μεγάλες ζημίες, αρκετές από τις οποίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις αγωνιούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα, πώς θα εξασφαλιστεί η εργασία τους, ειδικά στις περιπτώσεις που έχει καταστραφεί στο 100% αυτές οι επιχειρήσεις. Μεγάλες επίσης καταστροφές σε κατοικίες, υποσυσκευές, προσωπικά αντικείμενα, αλλά και σε δημοτικές υποδομές όπως τα αντιλιοστάσια της ΔΕΙΑ. Εκατοντάδες επαγγελματικά, αγροτικά και ιδιωτικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, παρασύρθηκαν στο βυθό της θάλασσας. Σε άλλες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν πυραμίδες αυτοκινήτων θαμμένα σε τόνους λάσπης. Για τους ιδιοκτήτες των πάνω από 100 ιδιωτικών οχημάτων δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά. Καμία εξαγγελία εννοώ. Θα αποζημιωθούν. Αν αποζημιωθούν, πώς, πότε, με ποια διαδικασία κτλ. Εάν δεν αποζημιωθούν, γιατί δεν θα αποζημιωθούν. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο νομικό κενό και πώς θα διασφαλιστεί η κάλυψη αυτού του νομοθετικού κενού. Επιπρόσθετα μετράνε τις πληγές τους οι αγρότες οι οποίοι λίγο πριν την ελαιοσυγκομιδή στις κοινότητες Πρεσού, Παπαγιανάδων, Αγίου Γεωργίου και Αρμένων επλήγησαν από χαλαζόπτηση με μεγάλο μέρος της παραγωγής να είναι κατεστραμμένο. Τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, κατά την άποψή μας είναι συνέπεια της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων πολιτικής προστασίας και έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, ενώ οι εξαγγελίες και τα μέτρα είναι στην πεπατημένη της ατομικής ευθύνης των πληγέντων, με αποζημιώσεις ψίχουλα στα μέτρα των δημοσιονομικών περιθωρίων και αντοχών, όπως είδα και πριν από λίγο που απαντήσατε σε μια ερώτηση σχετική την οποία καταθέσαμε, και που φυσικά αυτά λέγονται επανειλημμένα από κυβερνητικά στελέχη. Σας ρωτάμε, κύριε Υφυπουργέ, ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, για την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων, που σημαίνει πρακτικά επίσπευση και ουσιαστική καταγραφή των ζημιών από ενισχυμένα κλιμάκια των αρμόδιων Υπουργείων και έμπειρα, κάτι που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και αυτό προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα στο 100% για το σύνολο των ζημιών όλοι όσοι επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες σε κτίρια, εμπορεύματα, εξοπλισμό, οχήματα, εργαλεία, αγροτικά εφόδια, φυτικό, ζωικό κεφάλαιο, η παραγωγή και τα προϊόντα για τους κατά κύριο επάγγελμα αλλά και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χρονοβόρες ή δεδαλώδεις διαδικασίες, έγγραφα και αποδεικτικά που δυσκολεύουν έως και ακυρώνουν τις αποζημιώσεις χωρίς τα πανηρά έξοδα των πληγέντων, με λίγα λόγια η ευέλικτη, άμεση και πλήρη αποκατάσταση όλων των καταστροφών. Στα πλαίσια της ουσιαστικής και όχι τυπικής ενδεικτικής στήριξης επιβάλλεται τώρα, έπρεπε ήδη να έχουν καταβληθεί, η οικονομική στήριξη στο ύψος του χαμένου εισοδήματος για εργαζόμενους, επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και η οικονομική ενίσχυση για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους και η καταβολή επιδόματος στους ανέργους. Αποζημίωση όσων έχασαν ή καταστράφηκαν τα αυτοκίνητά τους χωρίς εξαιρέσεις. Η αξία τους αποτιμιέται και ως προς την τιμή της αγοράς τους, σε συνδυασμό όμως και με την αξία χρήσης αυτών των αυτοκινήτων, είτε πρόκειται για επαγγελματίες, είτε για αγρότες κτηνοτρόφους, είτε πρόκειται για οικογένειες των πληγέντων. Απαλλαγή των πληγέντων από την πληρωμή του έμφυα, των εισφορών στον ΕΦΚΑ, του τέλους επιτιδεύματος από τα δημοτικά τέλη, να παγώσουν τα χρέη σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, λογαριασμούς, ηλεκτρική ενέργεια, στην τηλεπικοινωνία, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους, μέχρι την αποκατάσταση του εισοδήματος των πληγέντων, όχι για
2 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά μέχρι να αποκατασταθεί το εισόδημα των πληγέντων και κανένα σπίτι, καμία επιχείρηση, κανένα περιουσιακό στοιχείο εργαζόμενου, επαγγελματία και αγροτοκτηνοτρόφου να μην κατασχεθεί και να μην πληστηριαστεί. Και το δεύτερο επίπεδο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση ζημιών. Δηλαδή, πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατεπηγόντως, και θα σας πω γιατί, στη δευτερολογία, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Σιτίας, στο ποταμό Παντέλη, στη Βάγκα, στο πλαίσιο της συνολικής διευθέτησης της Κήτης, οριοθέτησης των ρεμάτων και των ποταμών, με τις απαραίτητες μελέτες και έργα, μεταξύ των οποίων και αυτά τη συγκρότηση των φερτών υλικών. Να αποκατασταθεί η αγροτική οδοποιία, οι δημόσιες υποδομές, οι υποδομές της ΔΕΙΑ Σιτίας. Να χρηματοδοτηθεί και νέα ο Δήμος με έκτακτες ενισχύσεις στο ύψος των πραγματικών αναγκών για την αποκατάσταση των ζημιών, συντήρηση και επέκταση των υποδομών, αλλά και της πολιτικής προστασίας. Και τέλος, να εκπονηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για πρόληψη και διαφυγή από πλημμυρικά φαινόμενα, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κατανόηση που δείξατε την προηγούμενη περίοδο λόγω του οικογενειακού ζητήματος που είχαμε, δυστάρεστο οικογενειακό ζήτημα, γιατί ουσιαστικά είχατε να καταθέσει το κοινοβουλευτικό σας ενδιαφέρον αρκετά πριν προκαιρού και προέκυψε αυτή η περίοδος έτσι ώστε να το συζητάμε τώρα. Συζητάμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή την υλοποίηση ενός σχεδίου, το οποίο από την πρώτη στιγμή ήρθαμε και ανακοινώσαμε στην περιοχή. Την επόμενη της φυσικής καταστροφής βρεθήκαμε στο πεδίο, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, όπου είδαμε τα προβλήματα, διαπιστώσαμε τα προβλήματα, είδαμε τα ζητήματα που προέκυψαν και μαζί και μετά από συσκέψεις που κάναμε με παραγωγικούς φορείς και αυτοδιοικητικούς φορείς, ήρθαμε να εξειδικεύσουμε τα μέτρα. Τα μέτρα που βασίζονται στη φιλοσοφία της κρατικής αλλογής, του μηχανισμού της κρατικής αλλογής. Έτσι, από μέτρα τα οποία και το σχέδιο το οποίο έχει αυτά τα μέτρα, τι αφορούν, αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών και για την οικοσκευή. Ήδη οι Δήμοι έχουν ενεργοποιήσει από την επόμενη μέρα τις επιτροπές και προχωράει η σχετική καταβολή. Ενεργοποίηση της πλατφόρμας αλλογή.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αλλογής στις επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο από 1.000 έως 6.000 ευρώ. Μέσα σε λίγες μέρες μετά τη θεομηνία, άνοιξε η πλατφόρμα στις 24 Σεπτεμβρίου και ήταν ανοιχτή μέχρι τις 7 Νοεμβρίου για να υποβάλουν το αίτημά τους οι επιχειρήσεις που είχαν πληγεί. Προκαταβολή αποφασίστηκε στο πλαίσιο, όλα τα παραπάνω όπως και αυτό, στο πλαίσιο του έργου της Κυβερνικής Επιτροπής Κρατικής Αλλογής αποφασίστηκε η χορήγηση προκαταβολής 25% έναντι της εκτιμηθήσας ζημιάς στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Και στη συνέχεια, φυσικά, αυτό είναι στη συνέχεια της πρώτης αλλογής, στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί και η υποβολή φακέλων, θα δοθεί και η κρατική αλλογή στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε διαφορετική φιλοσοφία. Εγώ δεν συμμερίζομαι το χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει τα χρήματα να πάνε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και τα δικαιούνται. Δεν μπορούν να πέσουν χρήματα σε αυτούς που δεν τα δικαιούνται. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις ψηφιακές διαδικασίες που έχουμε, έτσι ώστε να πάνε ακριβώς τα χρήματα και η βοήθεια του κράτους σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και όχι σε όλους οριζόντια ή χωρίς να μπορεί κάποιος να τεκμηριώσει ότι όντως έχει πάθει τη ζημιά. Παράλληλα, έχουμε την παροχή της στεγαστικής συνδρομής για την κάλυψη των ζημιών σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Δόθηκε παράταση της καταβολής και αναστολής προχωράμε δηλαδή στην παράταση των φορολογικών υποχρεώσεων, στην αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 6 μήνες, αναστολή της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, διαμόρφωση ενός ειδικού σχήματος στήριξης της απασχόλησης για τις πληγήσεις επιχειρήσεις των δύο περιοχών. Έχετε διάταξη αυτές τις μέρες από το αρμόδιο Υπουργείο που θα περιλαμβάνει την παροχή δυνατότητας αναστολής στις συμβάσεις εργασίας με αντίστοιχο επίδομα από τους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων. Χορήγηση παράτασης 2 εβδομάδων ως προς την προθεσμία υποβολής δηλωτικών υποχρεώσεων στο Δήμο Σιτίας. Πρόβλεψη για τη χορήγηση αποζημίωσης στα στελέχη που συμμετέχουν στις επιτροπές κρατικής αλλογής της περιφέρειας για να αυξηθούν οι συμμετέχοντες, όπως και έγινε, και συμπληρωματικά προς αυτούς ήρθαμε σε επικοινωνία με το Οικονομικό Επιμελητήριο και αυτός διέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο και ο πρόεδρος του 12
αν θυμάμαι καλά, στελέχη τους, οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν στις επιτροπές για να ενισχύσουν το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αγωγής της Περιφέρειας, και έκτακτη χρηματοδότηση προς τον Δήμο Σιτίας. Η έκτακτη χρηματοδότηση αφορούσε 400.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών και 537.000 από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Άρα, σε μια πρώτη φάση, η έκτακτη χρηματοδότηση προς τον Δήμο πλησιάζει το 1 εκατομμύριο, ενώ καθώς προχωρά η μελετητική διαδικασία από την πλευρά και η καταγραφή των ζημιών από την πλευρά των Δήμων αλλά και της Περιφέρειας, θα συνεχιστεί αυτή η χρηματοδότηση, περιλαμβάνοντας και ζητήματα αποκατάσταση των υποδομών, αλλά φυσικά και αντιπλημμυρικά έργα, καθώς αναφερόμαστε σε περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερα οικιστικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν βοηθούν την ανθεκτικότητα απέναντι στα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Και εδώ έχουμε μια διαφορά στη φιλοσοφία. Τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία έχουν προκληθεί από την κλιματική κρίση. Άρα, υποδομές οι οποίες είχαν φτιαχτεί με διαφορετικά δεδομένα σε χώρους με οικιστικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά που δεν ευνοούν την ανθεκτικότητα σε αυτά τα καιρικά δεδομένα, αλλά αντιθέτως έρχονται να την επιδεινώσουν, να τα κάνουν πιο επικίνδυνα απέναντι σε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, καταλαβαίνετε ότι το κράτος θα πρέπει να έρθει να διορθώσει παθογένειες δεκαετιών. Η τρέχουσα κυβέρνηση. Και αυτό το κάνουμε όπως το έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια. Κινηθήκαμε λοιπόν άμεσα, βρεθήκαμε και είμαστε στο πεδίο. Μάλιστα, το Σάββατο είχαμε μία εκ νέου σύσκεψη για όλα τα ζητήματα αποκατάστασης και στήριξης μετά από φυσική καταστροφή για την Ανατολική Κρήτη στο Ηράκλειο. Οπότε εκεί συζητήσαμε πάλι με τους αυτοδιοικητικούς και τους παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε σε αυτή τη στενή συνεργασία που έχουμε να προχωρήσουν με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς όλες οι διαδικασίες που αφορούν, γιατί δυστυχώς στην περιοχή της Κρήτης, πέρα από τον σεισμό, είχαμε και τις πλημμύρες, είχαμε και φωτιές στο Ρέθυμνο. Άρα, συντονισμένα με όλους, προχωράμε προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε γρήγορα και άμεσα να έρθει και στους πολίτες που έχει έρθει, αλλά και να προχωρήσει και αποκατάσταση με έργα δομικής φύσεως, διορθώνοντας παθογένειες του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, κύριε Τριαντόπουλε, επειδή το επαναλαμβάνετε όχι μόνο εσείς, όλοι οι υπουργοί, ότι αντιδράτε άμεσα και επί του πεδίου και μάλιστα με διευρυμένες συσκέψεις κτλ., θα σας έλεγα έτσι εντελώς φιλικά, δεν ακούγονται και πολύ εύηγα αυτά. Γιατί θα σου πει και ο άλλος, αυτός που έχει πληγεί, ότι μόλις πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Είναι τέτοιο το μέγεθος πραγματικά της καταστροφής, που αυτά τα οποία εξαγγέλλεται, είναι, τι να πω, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι ψίχουλα. Όπως και να το πω, έχω την εντύπωση ότι δεν αποδίδει το μέγεθος της, το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Και είναι μπεγμός όταν λέτε ότι ως κρατική αρρωγή το ποσό έως 6.000 ευρώ και τα λοιπά για κάθε πληγέντα, όταν έχουμε αντίστοιχες, ανάλογες περιπτώσεις. Εδώ περιμένουν ακόμα οι κάτοικοι περιοχών όπως το Δήμο Χερσονήσου. Το ξέρετε. 2 χρόνια μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι πληγέντες στον Πλατανιά, στα Χανιά, στο Δήμο Μινάκη Πεδιάδας, χρήματα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στους λογαριασμούς και μπορούν να τα πάρουν οι άνθρωποι. Τι συζητάμε τώρα. 1 χρόνο μετά από το σεισμό. Λέγατε αρχικά ότι μέχρι 7 Νοέμβρη θα ελάμβαναν τα πρώτα χρήματα. Δεν έχουν πάρει, δεν καρατσακιστεί. Θα μου πείτε και πώς θα έπαιρναν όταν η πλατφόρμα θα ήταν ανοιχτή μέχρι τις 7 του Νοέμβρη. Εν τω μεταξύ, αν κοιτάξει κάποιος το πληροφοριακό δελτίο που έχουν στα χέρια τους οι πληγέντες, το γνωρίζετε άλλωστε, τα δικαιολογητικά που ζητάτε, τα οποία δεν είναι 1, 2, 5, είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι 15. Μιλάμε για ένα σκασμό εγγράφων. Δηλαδή, σαν να τους λέτε, άστο, δεν βαριέσαι. Το ίδιο συμβαίνει και στα Αλκαλογόρη. Πόσοι έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να φτιάξουν τα χαρτιά τους. Και λέει, άσε, θα βάλω το χέρι στη τσέπη, μπόρος μου να τα φτιάξω, θα πω σε ταλαιπωρίες, θα πω σε γραφειοκρατίες, και πάει λέγοντας. Μιλάτε για παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός οριοθετημένης περιοχής. Αλήθεια, το ίδιο έγινε και στο Αρκαλοχώρι. Τα είπαμε νωρίτερα σε μια προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση που αφορούσε το Αρκαλοχώρι. Υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός
στον 21ο αιώνα με τις επιστημονικές ανακαλύψεις και μεθόδους που θα μπορούσαν να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προκαλούνται από έντονα καιρικά φαινόμενα, να απαξιώνονται όλες οι δυνατότητες, όλες αυτές οι δυνατότητες και να θεωρούνται ως μη συμφέρουσες και μη αποδοτικές. Και θα πει κάποιος ότι δεν έχει εντοπιστεί σε ποιες περιοχές υπάρχει επικινδυνότητα πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό το γνωρίζετε. Υπάρχουν μελέτες χρόνια ολόκληρα του υπεχοδέ για τα πλημμυρικά φαινόμενα που έχει προβλέψει ακριβώς σε ποιες περιοχές θα συναντήσουμε τέτοιου είδους πλημμυρικά καταστροφικά φαινόμενα. Έγινε τίποτα? Απολύτως τίποτα. Τα αναγκαία μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, η οριοθέτηση ρεμάτων, πολεοδομικού σχεδιασμού, πρόληψης και ούτω καθεξής, παραμελούνται, παραγωνίζονται από όλες τις κυβερνήσεις, από τις περιφέρειες, από τους δήμους. Γιατί δεν είναι έργα προτεραιότητας? Γιατί πάντα μπαίνει στο ζύγιο του κόστους ωφέλους, που δεν επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Παρατηρούμε ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις αποφεύγουν να μιλήσουν για τέτοια ζητήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα. Ούτε καν το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα Τρίτσης δεν καλύπτει τέτοιου είδους έργα. Δεν τα καλύπτει. Και όσοι δήμοι υποβάλλουν προτάσεις επιστρέφονται πίσω. Τη στάση της κυβέρνησής σας, εν πάση περιπτώσει, εσάς προσωπικά, εμείς τη θεωρούμε επικίνδυνη. Γιατί θυσιάζει ανθρώπινες ζωές. Και για να καλύψετε αυτή την επικινδυνότητα της πολιτικής σας και να απαλλαγείτε από εγκληματικές ευθύνες, επικαλείστε τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή. Μα αν την επικαλείστε τόσα χρόνια την κλιματική αλλαγή, δεν έπρεπε να είχατε κάνει και κάτι για να αντιμετωπιστεί? Δηλαδή, μόνοι σας πέφτετε στην παγίδα, επικαλούμενη συνέχεια το θέμα της κλιματικής αλλαγής, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα. Το 19 δεν είχαμε πλημμύρες στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, στη Σιτία. Εκεί που έγιναν τώρα, έγιναν και το 19. Κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ενδεικτικό, για παράδειγμα, των διαχρονικών καθυστερήσεων του έργου για την προστασία και αποκατάσταση της Κήτης του ποταμού Παντέλη στη Σιτία, ανατέθηκε μόλις το Γενάρη του 22. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας από το 19 μετά τις πλημμύρες και έφτασε το 22 για να ανατεθεί. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο ρυθμός των πλημμυρών είναι πιο γρήγορος από τον ρυθμό των έργων. Εκτός από αυτό, δόθηκαν 150 χιλιάρικα το 2020 για την αποκατάσταση των ζημιών, μέρους των ζημιών που σημειώθηκαν με τις κακοκαιρίες του Απρίλη του 19 στη Σιτία. Μιλάμε τώρα για απίστευτες καθυστερήσεις και για ψίχουλα. Τώρα 150.000 ευρώ για να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους προβλήματα. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στην περιφέρεια και στους δήμους, αντίστοιχα οι περιφέρειες και οι δήμοι στην κυβέρνηση και στα υπουργεία, και όλοι μαζί βάλουν κατά των πληγέντων. Εσύ φταίς που είσαι αφαίρετος, εσύ φταίς που παρανομείς, εσύ φταίς που δεν φρόντισες να πάρεις τα μέτρα σου, εσύ φταίς που δεν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου, την επιχείρησή σου, το αυτοκίνητό σου, και πάει λέγοντας. Αλλά κουβέντε για τις ευθύνες της κρατικής εξουσίας. Ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα? Ναι, ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Δικαιολογούσε τέτοια έκταση καταστροφής? Κατά τη γνώμη μας, αν όχι στην ολότητά τους, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να έχει αποτραπεί αυτή η υβρική καταστροφή. Αν υπήρχαν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης. Και όχι να αφήνει η κυβέρνηση και η τοπική διοίκηση τον λαό στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Κατά συνέπεια, και κλείνω με αυτό, για να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού τέτοιου είδους φαινόμενα και να προστατευτεί και ο άνθρωπος και η φύση, αυτό που χρειάζεται είναι πρώτον να αυξηθούν ουσιαστικά οι κρατικοί πόροι για την αντιπλημμυρική προστασία. Πώς? Φορολογήστε το μεγάλο κεφάλι. Μην δίνετε τόσα λεφτά για τις στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Θα πάρετε τώρα ένα σκασμό χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού θα πάνε? Ή αν τα πάτε εκεί πέρα στην αντιπλημμυρική προστασία, μόνο θα τα πάτε για τους ενεργειακούς ομίλους. Να προχωρήσει άμεσα η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής με άμεση και ορθολογική διευθέτηση των υδατορρεμάτων, μελέτες και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε ολόκληρη την Κρήτη, με προτεραιότητα στα αστικά κέντρα και ειδικά στις τουριστικές περιοχές που γνωρίζετε ποια ήταν η εξέλιξη και στην περίπτωση της Αγίας Πελαγίας. Να ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα και εκπαίδευση οι φορείς της πολιτικής προστασίας και να καταργηθεί όλο αυτό το πλαίσιο το αντιλαϊκό που έχει δημιουργηθεί για τις χρήσεις γης που την παραδώσατε στο μεγάλο κεφάλαιο.
Και αντί να δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε αυτά τα φαινόμενα, ρίχνετε την ευθύνη για τις παραβιάσεις στον απλό κόσμο που προφανώς πρέπει να βρει κάπου που την κεφαλή κλείνει για να μπορεί να σωθεί αυτός η οικογένειά του. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Τριαντόπουλε. Σας ευχαριστώ. Είπατε κάτι το οποίο με στεναχώρησε πολύ και ήταν κατάβαρη. Θυσιάζουμε ανθρώπινες ζωές. Και το είπατε διαβάζοντάς το. Το είχατε σημειώσει. Δεν θα το συνεχίσω, ούτε θα ανατρέξω στην ιστορία, γιατί θα σας θυμίσω πράγματα που θα σας στεναχωρήσω. Αλλά θέλω να το σημειώσω ότι ήταν κάτι πολύ βαρύ. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι ταχύτητες με τις οποίες κινείται ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Δεν γνωρίζετε μάλλον πώς κινούμε. Είμαι σίγουρος ή μάλλον πιθανό λόγο ότι έχω πάει περισσότερες φορές σε αεροκαλοφόρια από ό,τι εσείς. Ή από τα στελέχη σας στη Βόρεια Εύβοια, ή στο Ηράκλειο, ή στη Σάμο, σε όλες τις περιοχές. Το να λέτε ότι φεύγει το κράτος ή φεύγουμε όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας, όχι. Τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με εμάς είμαστε συνέχεια εκεί, γιατί συνεργαζόμαστε με τους πολίτες. Φοβόμαστε να πάμε στο Αρκαλοχώρι και στους πολίτες. Στο Αρκαλοχώρι, σε ποια περιοχή? Είμαστε συνεχώς. Δύο φορές την εβδομάδα είμαι σε περιοχές, αν όχι δύο, μία, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Και είμαι με τους πολίτες. Δεν είμαι μόνο στις συσκέψεις. Είμαστε μέσα, είμαστε στο πεδίο. Όταν λέω ότι είμαστε στο πεδίο, είναι ξεκάθαρο. Είμαστε στο πεδίο, εκεί που είναι το πρόβλημα. Όχι στο γραφείο μόνο. Άρα είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Και όποτε θέλετε, μαζί να πάμε και να περπατήσουμε όλες αυτές τις περιοχές. Όπως ανέφερα λοιπόν σε προηγούμενη συζήτηση που υποτίθεται εδώ πέρα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, 66 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρώτη αρρωγή που δόθηκε στους σεισμόπλητους του Αρκαλοχωρίου και της γύρω περιοχής. 66 εκατομμύρια ευρώ άμεση από τις πρώτες εβδομάδες, άμεση στήριξη μέχρι 20.000 ανασπίτι, πότε έχει ξαναδοθεί? Και όχι σε έναν, μπορεί κάποιος να έχει δύο σπίτια. Πότε έχει ξαναδοθεί αυτό το ποσό για να λέτε ψίχουλα, δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν δίνονται τίποτα? Έτσι είναι τα ψίχουλα. 20.000 ευρώ ένα σπίτι είναι ψίχουλο? Να μας πείτε ποιο είναι το καρβέλι, τότε να ξέρουμε κι εμείς. Όσον αφορά το κομμάτι της Σιτίας, που ανέφερα και γνωρίζετε, μόλις λίγες μέρες μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, άνοιξε η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr για την πρώτη αρρωγή έναντι της υποχορήγησης προς τις επιχειρήσεις για την κάλυψη των ζημιών τους. Η πλατφόρμα ήταν ανοιχτή μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Πρέπει να υποβάλει άλλο το αίτημά του για να πληρωθεί μετά. Άρα την κρατήσαμε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου για να προχωρήσουν. Μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας προχωρήσαμε σε δελτία τύπου, σε ενημερωτικές επισκέψεις, σε σχετικές τηλεδιασκέψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ που διαχειρίζεται την πλατφόρμα, 176 αιτήματα επιχειρήσεων υποβλήθηκαν στο αρρωγή.gov.gr για την πρώτη αρρωγή. Περισσότερα από τα μισά αφορούν την περιοχή της Σιτίας. Παράλληλα, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με την περιφέρεια και τις αρμόδιες επιτροπές της, οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν προημερών τις σχετικές λίστες για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αφού έτρεξαν με γρήγορους ρυθμούς τις αρχικές αυτοψίες. Σύμφωνα λοιπόν με την περιφέρεια και τα στοιχεία που έστειλε, οι πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, είναι 233 στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της περιφέρειας, αφού έγιναν και σχετικές διασταυρώσεις σε κεντρικό επίπεδο, τις επόμενες ημέρες, 1-2 ημέρες, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις της Σιτίας θα λάβουν την πρώτη αρρωγή. Πρώτη αρρωγή ως 6.000 ευρώ εντός του πρώτου μηνός μετά την εκδήλωση του ακραίου καιρικού φαινομένου, μετά και από αυτοψίες και από διασταυρώσεις. Όχι χρήματα από το ελικόπτερο. Μετά δηλαδή από διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η στήριξη θα πάει σε αυτούς που όντως την έχουν ανάγκη. Επιπρόσθετα, εκδίδονται αυτές τις μέρες και οι αποφάσεις αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά προχωρούν όλα τα σχετικά μέτρα που σας ανέφερα. Και κάτι άλλο. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων και τα νούμερα που ανέφερα πριν, εύκολα προκύπτει ότι υπάρχουν ακόμα επιχειρήσεις που ενώ οι επιτροπές της περιφέρειας τις έχουν εντοπίσει ως πληττόμενες, αυτές δεν υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα του αρρωγή.gov.gr να πάρουν έστω και αυτό το ψίχουλο σύμφωνα με εσάς των 6.000 ευρώ. Και δεν είναι λίγες. Αυτό προέκυψε και από τη σύσκεψη που είχαμε το Σάββατο στο Ηράκλειο. Γι' αυτό το λόγο θα εισηγηθούμε σε επόμενη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα, έτσι ώστε
και να ανοίξει για σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις να μπουν. Και λέω για σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν μετά να προχωρήσουν και οι καταβολές των πληρωμών. Είναι κρίσιμο σε αυτό το σημείο, και το επισημάναμε κιόλας, οι τοπικοί φορείς να μπορέσουν να ενημερώσουν, και η συνεισφορά σας θα είναι σημαντική σε αυτό το κομμάτι, και αυτοί τους ενδιαφερόμενους, παράλληλα με την ενημέρωση που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι οι δικαιούχοι να λάβουν άμεσα όλοι τους την πρώτη αρρωγή, αφού το δικαιούνται. Η στήριξη του κράτους, λοιπόν, για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, έρχεται, είναι εδώ για να τους επιτρέψει και όλα σταδιακά να έχουν μια επιχειρηματική κανονικότητα στη Σιτία, η οποία πλήγει, θα συμφωνήσουμε σε αυτό, σημαντικά. Γιατί το πλήγμα ήταν στον αστικό ιστό και δεν είναι εποχική η δραστηριότητα του αστικού ιστού της Σιτίας, είναι όλη την περίοδο των 12 μηνών. Και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε αυτό σε συνεργασία με όλους, όπως έχουμε κάνει και αλλού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.